ο κύριος Αλέξης Πατέλης, ο αρμόδιος για τα οικονομικά σύμβουλος του Πρωθυπουργού, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Πατέλη. Καλημέρα σας κύριε Τσίμα. Θα μου επιτρέψετε, αν δεν διαφωνείτε, να ξεκινήσω όμως διαφωνώντας λίγο με εσάς για το θέμα που θέσατε για την η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα μας. Σήμερα έχουμε τον ανώτατο πολιτικό άρχοντα, είναι γυναίκα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και είναι παράληψή μου που δεν το είπα. Όχι, θέλω να πω ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει αρκετές παρεμβάσεις στο εργασιακό δίκαιο, οι οποίες προάγουν την ισότητα των δύο φύλων και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και στην πρόοδο που έχουν γίνει στα νομοθετικά αυτή έχει αναγνωριστεί. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα να διανύσουμε. Για παράδειγμα, είμαστε τρίτοι από το τέλος στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Αλλά και προφανώς δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες σε θέσεις ευθύνες. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότερες σε πώς ήταν πριν από 50 χρόνια. Και το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είμαστε σαν τη Σουηδία, αλλά δεν είμαστε καλύτερα από πολλές άλλες χώρες. Ας αφήσουμε τη Σουηδία, γιατί το παράδειγμα της Σουηδίας από χτες προκαλεί άλλου είδους συζητήσεις. Ας το αφήσουμε καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση δεν προάγεται ισότητα των δύο φύλων με σχόλια όπως αυτά του Προέδρου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας στα χθεσινά, το οποίο ήταν απαράδεκτο, σεξιστικό, και θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Σοβιετική Ένωση οι γυναίκες ήταν αναγκασμένες να κάνουν και άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται να κάνουν σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, ας κλείσουμε την παρένθεση, αλλά να μείνω λίγο σε αυτό. Ξέρετε, βήματα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουν γίνει, και το γεγονός ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε πρόεδρο Δημοκρατίας μια γυναίκα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι σημαντικό. Από την άλλη μεριά, εσείς το έχετε πει, και θυμάμαι σε μια συζήτηση και μου είχε κάνει εντύπωση ως επιχείρημα, ότι και τα μέτρα για την ορατότητα και την περίληψη των ανθρώπων που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Είχατε δώσει ένα οικονομικό επιχείρημα ότι βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη η συμπερίληψη, άρα πολύ περισσότερο των γυναικών. Λοιπόν, αφήστε το σεξουαλικό προσανατολισμό. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φύλων. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ είχα δώσει μια οικονομική διάσταση, την οποία και πιστεύω προφανώς ως οικονομικός σύμβουλος, η οποία είναι πολύ απλή. Ότι σήμερα έχουμε, όπως σας είπα πριν, το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ΑΕΠ, εσείς μιλήσατε για ΑΕΠ πριν, τα συνδέουμε και τα δύο. Φανταστείτε να εργαζόντουσαν περισσότερες γυναίκες, το ΑΕΠ θα ήταν πολύ ψηλότερο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αυστηρά, ας πούμε, αριθμητική διάσταση. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, η οποία είναι ότι ομάδες ανθρώπων, συμβούλια, διοικητικά συμβούλια, ηγεσίες, όπως να τις ορίσεις αυτές, οι οποίες αποτελούνται από διαφορετικούς ανθρώπους, παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, για τον απλό λόγο ότι έχουν ένα διαφορετικό. Ο κάθε άνθρωπος φέρνει στο τραπέζι μια διαφορετική προοπτική. Λοιπόν, οι ηγετικές ομάδες, διοικητικά συμβούλια που αποτελούνται και από άντρες και από γυναίκες, θα πάρουν καλύτερες αποφάσεις από ό,τι διοικητικά συμβούλια που αποτελούνται μόνο από άντρες. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος να γίνει. Η κυβέρνηση νομοθέτησε το 2020 το 25% ποσόστοση στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών. Ίσως πρέπει αυτό να αυξήσει. Αλλά έχουν την ευθύνη τους και την υποχρέωσή τους και οι επιχειρήσεις ίδιες να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση. Θέλω να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε προτείνει στο RRF και είχαμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα πρόγραμμα επιδότησης βρεφονιπιακών σταθμών για μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά για επιχειρήσεις με πάνω από 150 άτομα, το κράτος να χρηματοδοτήσει το μισό κόστος του ευρωφωνιπιακού σταθμού για μερικά χρόνια. Και ξέρετε πόσες αιτήσεις λάβαμε από επιχειρήσεις? Πόσες? Καμία. Και ναι, το πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε ελήψη ζήτησης. Τώρα, ναι, πάμε λοιπόν στο ΑΕΠ και στην Πειραιώς. Δύο διαφορετικά ζητήματα. Διαφορετικά. Η Πειραιώς είναι μια είδηση στην οποία δεν μπορώ να δω κάτι αρνητικό. Δηλαδή, είναι η αποχώρηση του ταμείου από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Είναι προφανώς ένα θετικό βήμα. Ξεκινήσατε συνιστώσεις στη μεγάλη εικόνα στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ταλαιπώρησε την οικονομία και τον κόσμο για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
το 19 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, τα κόκκινα δάνεια ήταν σχεδόν μισό του χαρτοφυλακίου, οπότε ήταν προφανές ότι το σύστημα δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία. Όμως η Πειραιώς ήταν ο αδύναμος κρίκος και μάλιστα να σας πω ότι θεωρείται και η πιο αδύναμη τράπεζα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και υπήρχαν και φωνές στους πιο ακραίους κύκλους της Ευρώπης ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένα κούρεμα στην Πειραιώς, να συγχωνευτεί με κάποια άλλη, εν πάση περιπτώσει να κλείσει ως τράπεζα. Αυτά είναι όλα στο παρελθόν, ανήκουν στο παρελθόν. Μια πολύ επιτυχημένη συναλλαγή που κατατεθήκαν πάνω από 10 δις προσφορές και έκλεισε με μια τιμή premium, δηλαδή ψηλότερη η τιμή που πουλήθηκαν οι μετοχές από ό,τι η χρηματιστηριακή τιμή πριν την έναρξη της συναλλαγής. Οπότε κλείνει ένα κεφάλαιο στο τραπεζικό σύστημα και πάμε παρακάτω. Προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν και στις τράπεζες, κυρίως προς την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, περισσότερος ανταγωνισμός, στεγαστικά δάνεια που δεν δίνουν σήμερα, χρεώσεις πρέπει να μειωθούν. Ναι, ειδικά το θέμα των χρεώσεων. Από τη μια μεριά έχουμε όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει, ας πούμε, τα POS να είναι παντού, να είναι συνδεδεμένα παντού με τις ταμιακές μηχανές. Από την άλλη μεριά, αν, ας πούμε, ο περιπτεράς λέει ότι θα πουλήσω μια εφημερίδα και στην πραγματικότητα όλο το κέρδος που έχω από την πώληση της εφημερίδας είναι το commission της, του servicer που μου έχει δώσει το POS, τι νόημα έχει να κάνω αυτή τη δουλειά? Δεν έχει και άδικο. Κοιτάξτε, από την πλευρά της κυβέρνησης ασκείται πίεση, μαλφαγιώτα πίεση προς τους παρόχους να μειώσουν τις χρεώσεις τους. Είναι λίγο κοντόφθαλμη η στρατηγική τους, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, με την έννοια ότι όσο επεκταθούν οι συναλλαγές τους, καλύτερο για όλους εν τέλει, διότι θα μεγαλώσει η πίτα. Όμως δεν είμαστε σε οικονομία Σοβιετικής Ένωσης για να ορίζει το κράτος ακριβώς πόσες θα έπρεπε να είναι οι χρεώσεις για κάθε συναλλαγή, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα στις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί πραγματικά υπάρχει ο στόχος της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και εδώ θα μπει και το σύστημα ΥΡΙΣ, το οποίο διαδίδεται όλο και περισσότερο και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Αλλά δώστε λίγο χρόνο ακόμα και ελπίζω να έχουμε... Ωραία. Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Αύξηση του ΑΕΠ τελικά 2% αντί για 2,2 ή 2,3 ή ακόμη και 2,5 υπήρχαν κάποιες προβλέψεις. Αυτό δεν είναι καλή είδηση και αν με επιτρέπετε ακόμη χειρότερη είδηση είναι το γεγονός ότι όση αύξηση είχαμε οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση. Αντίθετα, στο κρίσιμο πεδίο των επενδύσεων, που είναι αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει, είχαμε μεγάλη υποχώρηση από το στόχο. Ο προϋπολογισμός προέβλεπε 15, πάνω από 15% αύξηση επενδύσεων και τελικά είχαμε μόλις 4, δηλαδή το 1/4. Πέσαμε εντελώς έξω. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι καλή είδηση και αναρωτιέμαι τι την εξηγεί. Κοιτάξτε, 2% ανάπτυξη το 2023 ήταν 4 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 0,5%. Είχαμε πέρσι και αυξήσεις επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια παγκόσμια οικονομία, ειδικά η ευρωπαϊκή οικονομία, συγγνώμη, η οποία ήταν ανεμική. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, τα στατιστικά στοιχεία καμιά φορά πάνε από τη μια πλευρά, καμιά φορά πάνε από την άλλη. Υπάρχουν πάντα και διορθώσεις της Ελστάτ, οι οποίες έρχονται αργότερα και γίνονται και είναι αρκετά σημαντικές. Αν δει κανείς άλλους... Ελπίζετε ότι μπορεί η εικόνα να αλλάξει, δηλαδή... Όχι, δεν είναι θέμα ελπίδας να αλλάξει η εικόνα. Είναι ότι, μάλλον θα το περιέγραφα διαφορετικά, ότι η οικονομία, για να ξέρει κανείς τι συμβαίνει σε μια οικονομία, παρακολουθεί πάρα πολλούς διαφορετικούς δείκτες και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η κοινή συνιστόσα σε όλα αυτά. Για παράδειγμα, ο δείκτης της μεταποίησης, το PMI, έφτασε στο ψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2022. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, αντίστοιχο μηνιαίος, παραμένει σταθερά πάνω από αυτόν της Ευρωζώνης. Υπάρχουν δηλαδή πολλά στοιχεία, δεν είναι ένα το οποίο περιγράφει ακριβώς την ελληνική οικονομία. Τα έσοδα, για παράδειγμα, και ο προϋπολογισμός στο σύνολό του πάει καλύτερα του αναμενόμενου και πήγαινε στο τέλος του έτους. Άρα λοιπόν όλα μαζί τα βλέπουμε και δεν έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής λόγο ανησυχίας.
Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς θα δείξει. Το πεδίο των επενδύσεων όμως, συμφωνείτε, φαντάζομαι, είναι κρίσιμο. Δηλαδή είναι πολύ κρίσιμο, είναι πολύ κρίσιμο να καλυφθεί ένα κενό επενδύσεων που έχει διαχρονικά η ελληνική οικονομία. Σωστά. Είναι πολύ κρίσιμο το πεδίο των επενδύσεων. Είχαμε ένα ρεκόρ επενδύσεων 2021-2022. Το 2023 είχαμε μία μικρή υποχώρηση. Από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να προάγουμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και αργά ή γρήγορα αυτά τα πράγματα αποδίδουν καρπούς. Αυτή τουλάχιστον η δικιά μου προσωπική άποψη. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.